Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και να προσέχετε τους αγαπημένους σας, γιατί αυτές οι μέρες που διανύουμε παιδιά τον τελευταίο καιρό είναι λίγο περίεργες και κάπως δύσκολες. Ωστόσο, εγώ θα προσπαθήσω να σας κάνω τη σημερινή μέρα πιο ευχάριστη και πιο πολύχρωμη, γιατί θα ανακαλύψουμε μαζί τι κρύβεται μέσα σε αυτό εδώ το κουτί, το οποίο περιέχει προϊόντα από την Limited Edition συλλογή μακιγιάζ του Κορέ, Pastel Candyland. Το παστέλ είναι τρελή τάση φέτος, γι' αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα προϊόντα για να κάνουμε ένα ωραίο μακιγιάζ. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε, εγώ είμαι η Νάγια και θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν πατούσατε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe για να γραφτείτε στο κανάλι μου, αυτό με βοηθάει πολύ, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Δεν θα καθυστερήσω καθόλου, πάω κατευθείαν να ανοίξω το κουτί και να ξεκινήσω από τα βερνίκια νυχιών, τα οποία θα σας τα δείξω 2-2, είναι 4. Αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου χρώματα. Αυτό λέγεται Marshmallow Cloud και αυτό It's Bananas. Τα έχω δοκιμάσει και τα δύο, βασικά αυτό το φοράω αυτή τη στιγμή στα νύχια μου. Και είναι το πιο ωραίο διακριτικό ροζ ριδίζων χρώμα που έχω δει ever. Να σας πω ότι έκανα 3 χέρια και όταν χρησιμοποίησα το It's Bananas και τώρα που χρησιμοποίησα αυτό για να δείξει το χρώμα περισσότερο, και ότι και τα 4 αυτά βερνίκια έχουν αυτό το gel effect, δηλαδή κρατάνε περισσότερο από το συνηθισμένο βερνίκι νυχιών γύρω στις 10 μέρες. Εμένα βέβαια τίποτα δεν μου κρατάει 10 μέρες, γιατί έχω και το Merlin εδώ, όπως ξέρετε, που μασάει τα δάχτυλα και τα νύχια και γενικά πλύνω τα χέρια μου πάρα πολύ συχνά, οπότε δεν είμαι κλασικό παράδειγμα, αλλά μου κράτησε. Τα άλλα δύο χρώματα που υπάρχουν εδώ στη συλλογή είναι το Crunchy Pistachio, αυτό το φιστική, και το Peaches and Cream, αυτό εδώ το ροδακινί που ανυπομονώ να δοκιμάσω. Πάμε στις παλέτες. Έχω δύο παλέτες εδώ, μία για το πρόσωπο, μία για τα μάτια. Αυτή είναι η Bronze and Glow Palette, η οποία περιέχει bronzer, rouge, αλλά και highlighter. Μισό λεπτό να την ανοίξω να σας τη δείξω, γιατί είναι παιδιά πραγματικά συγκλονιστική, και αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη συγκεκριμένη παλέτα, γιατί τη δοκίμασα εννοείται, είναι το highlighter. Θα τα βάλω τώρα στο πρόσωπό μου για να τα δείτε. Και αμέσως μετά θα κάνουμε και ένα μακιγιάζ στα μάτια με αυτή εδώ την παλετίτσα που λέγεται The Candy Nudes και έχει ιριδίζουσες αποχρώσεις από παστέλ χρώματα, τα οποία είναι σατινές στην υφή, δεν είναι δηλαδή ματ, έχουν μια διαφάνεια και ένα πολύ διακριτικό αποτέλεσμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή εδώ την παλέτα. Θα βάλω λίγο ρουζ πρώτα απ' όλα για να δώσουμε λίγο χρωματάκι στα μαγουλάκια. Και θα περάσω κατευθείαν στο bronzer με αυτό εδώ το μεγάλο πινέλο, γιατί μου αρέσει να βάζω αρκετό bronzer. Ξεκινώντας από τους κροτάφους, θα έρθω και εδώ όπως πάντα. Και θα βάλω και λίγο κάτω από το σαγόνι. Θα περάσω το bronzer και πάνω από τη μύτη μου, γιατί μου αρέσει που μου δίνει έτσι ένα πιο ηλιοκαμένο αποτέλεσμα. Πάμε να περάσουμε και στο highlighter, το οποίο θα βάλω παιδιά χωρίς να ψεκάσω καθόλου το πινέλο μου που κάνω συνήθως, και δείτε τι απίθανη γυαλάδα δίνει. Τι να πω, είναι σχεδόν υγρό το αποτέλεσμα που δίνει. Είναι αυτό που εγώ πραγματικά ψάχνω στα highlighters. Θα βάλουμε και λίγο εδώ στη μύτη και λίγο εδώ πάνω. Τρελαίνομαι με αυτή τη λάμψη, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε στην παλέτα ματιών, η οποία έρχεται με αυτό εδώ το Applicator Παύλα Βουρτσάκι, το οποίο έχει 4 πλευρές και μου θυμίζει τις παλιές παλέτες που είχε η μαμά μου, που δεν ήταν και τόσο καλής ποιότητας τότε, και αυτό διαλυόταν με το παραμικρό, αφήστε που δεν με βόλευε καθόλου για να βάλω σκιά. Ωστόσο, νομίζω ότι θα σας βολέψει για τις συγκεκριμένες, γιατί ακριβώς επειδή είναι σατινέο που σας έλεγα και λίγο πριν, το συγκεκριμένο βοηθάει να πάρετε αρκετή ποσότητα. Εγώ όμως δεν θα το χρησιμοποιήσω παρόλα αυτά, θα ξεκινήσω το μακιγιάζ μου χρησιμοποιώντας ένα από τα μολύβια ματιών που έχω εδώ. Έχω 4, θα σας τα δείξω στη συνέχεια. Θα χρησιμοποιήσω πρώτα το 25, που είναι το Velvet Bubblegum, και είναι αυτό εδώ το πολύ γλυκό ροζ. Και αυτό που θα κάνω είναι να το εφαρμόσω κατά μήκος της γραμμής των βλεφαρίδων μου και σχεδόν σε όλο το κινητό βλέφαρο. Θα το απλώσω λίγο και με ένα πινέλο, γιατί θεωρώ ότι θα με βοηθήσει στο να πατήσουν οι σκιές πάνω και να έχουμε την μέγιστη απόδοση χρώματος που αναζητάμε, παρόλο που το αποτέλεσμα θα συνεχίσει να είναι παστέλ. Έβγαλα πάρα πολύ μολύβι και έσπασα τη μυτούλα, εγώ φταίω.
Δεν φταίει το μολυβάκι. Θα το απλώσω λοιπόν με το πινελάκι μου λιγάκι. Και πριν ξεκινήσω να τοποθετώ τη σκιά στα μάτια μου, να σας πω ότι μέσα στο κουτάκι υπάρχει αυτό εδώ το χαρτάκι, το οποίο γράφει στα ελληνικά και στα αγγλικά τρόπους για να κάνετε τα δύο διαφορετικά eye looks με τα συγκεκριμένα χρώματα σκιών. Θα ακολουθήσω την πρώτη διαδικασία μέχρι ένα σημείο, γιατί μετά νομίζω ότι θα θέλω να το αλλάξω λιγάκι. Λοιπόν, το πρώτο βήμα λέει απλώστε τη σκιά 4 σε όλο το κινητό βλέφαρο. Okay, θα το κάνω αυτό. Και όπως βλέπετε θα τη βάλω ταμπορναριστά πάνω στο όρος που έχουμε εφαρμόσει. Δεν μας εμποδίζει καθόλου. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ένα άσπρο μολύβι για βάση. Και η απόδοση θα είναι αυτή που βλέπετε. Θα τη φέρω και λίγο πιο πάνω. Δεν έρχομαι όμως εντελώς μέσα, γιατί στο εσωτερικό εδώ θέλω να βάλω την κίτρινη σκιά από την παλέτα. Οπότε θα κρατήσω λίγο χώρο κενό. Αλλά θα τη φέρω μέχρι ακριβώς το κόκαλό μου σχεδόν τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, so far so good, μέχρι στιγμής δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Το επόμενο βήμα λέει εφαρμόστε τη σκιά 2, τη ροζ δηλαδή, κατά μήκος του τόξου του βλεφάρου και αναμίξτε. Με την άλλη πλευρά λοιπόν από το πινέλο μου ή με την ίδια, θα πάρω τη ροζ και θα τη φέρω εδώ κατά μήκος του τόξου, ξεκινώντας πολύ κοντά κάτω από το φρύδι μου και πάντα ταμποναριστά θα την τοποθετήσω εδώ σε αυτή την περιοχή και ό,τι με ενοχλεί μετά και θέλω να το κάνω λίγο πιο απαλό θα το σβήσω με ένα καθαρό πινέλο. Με την άλλη πλευρά, την καθαρή τώρα του πινέλου μου, θα πάω στο επόμενο βήμα που λέει το χαρτάκι. Εφαρμόστε τη σκιά 3, αυτή εδώ την κίτρινη, στην εσωτερική γωνία του ματιού και ελπίζω αυτό το κίτρινο να είναι bomb. Θέλω να είναι πάρα πολύ έντονο. Αχ. Εκ πρώτης όψεως είναι λίγο αδύναμο και έχει και λίγο fallout, δεν θα πω ψέματα, ενώ οι άλλες δύο σκιές δεν είχαν και τόσο. Αλλά θα το προσπαθήσω. Δουλεύει μόνο τα μποναριστά, ίσως και αν βρέξετε το πινέλο σας να έχετε πιο έντονο αποτέλεσμα. Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την τεχνική όμως σήμερα εγώ. Αυτό που είναι ωραίο σε αυτή την παλέτα είναι ότι σας αφήνει παιδιά περιθώριο λάθους, έτσι, και περιθώριο να προσπαθήσετε να χτίσετε τα χρώματα ή να το κάνετε πολύ πιο απαλό το μακιγιάζ σας, που σημαίνει ότι είναι μια πολύ καλή παλέτα για εσάς που ξεκινάτε και είστε στα πρώτα βήματα του μακιγιάζ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Θέλω ένα καθαρό pencil brush τώρα, ένα τέτοιο πινέλο, για να πάρω την πρώτη αυτή εδώ τη σκιά που είναι ζαχαρή σχεδόν και να τη φέρω αφενός εδώ στο εσωτερικό του ματιού. Ooh, yes! Αυτό κάνει τεράστια διαφορά για μένα. Το αγαπώ. Και θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά και θα βάλω και λίγη νομίζω κάτω από το φρύδι μου. Τέλεια! Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι θέλω να δώσω λίγο βάθος γενικά στο βλέμμα και θα το κάνω με αυτήν εδώ την τελευταία σκιά από την παλέτα, την πιο σκούρα. Τεινάζουμε το fallout και πάμε πάλι τα μποναριστά. Α, είναι και αυτή πολύ παστέλ και πολύ απαλή. Και δίνουμε αυτό το σχήμα που θέλουμε να έχει φορά προς τα πάνω φυσικά. Και θα το φέρω και λίγο τώρα να μπλενταριστεί εδώ σε αυτό το σημείο. Να μου δώσει λίγο βάθος. Τέλεια. I love it. Λοιπόν, πάμε στην κάτω γραμμή των βλεφαρίδων. Όχι. Θα κάνω μια γραμμή eyeliner, νομίζω, και θα επιστρέψω. Νομίζω ότι χρειαζόταν το eyeliner σε αυτό το eye look και πάμε να δούμε τα 4 μολύβια τα οποία έχω σφατσάρει ήδη εδώ στο χέρι μου. Θέλω να σας πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, το πρώτο λέγεται Frozen Blueberry, να δείχνω και σωστά. Λοιπόν, το δεύτερο λέγεται Vanilla Mint, το τρίτο λέγεται Lavender Sorbet και το ροζ που χρησιμοποιήσαμε λέγεται Velvet Bubblegum. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να χρησιμοποιήσω το Lavender Sorbet στο εσωτερικό από την κάτω μεριά του ματιού μου, γιατί νομίζω ότι θα μου δώσει ένα πιο ξεκούραστο και φωτεινό βλέμμα. Τη βλέπετε τη διαφορά, τη βλέπω ήδη εγώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και αυτό έντονη απόδοση. Και γύρω από το μάτι, για να το τονίσουμε λίγο, λέω να χρησιμοποιήσουμε το Frozen Blueberry από κάτω. Και να το σβήσουμε μετά στη συνέχεια με κάνα δυο από τις σκιές που χρησιμοποιήσαμε από πάνω. Wow! Τι ωραίο χρώμα! Θα το φέρω μέχρι εδώ. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, θα ήθελα να το βάλω και στο εσωτερικό του ματιού από την πάνω μεριά.
Και τώρα με το πινελάκι που χρησιμοποίησα πριν θα πάρω μια μίξη από την έκτη και την δεύτερη σκιά και θα έρθω και θα σβήσω το μολύβι μου. Και για να ολοκληρώσουμε τα μάτια, στη συλλογή υπάρχει και αυτή εδώ η Volcanic Minerals Mascara, η οποία είναι στην απόχρωση Lavender Pop και αυτή Mauve δηλαδή. Και δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει, δεν ξέρω αν υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά λέει ο ορισμός των oversized πολυδιάστατων βλεφαρίδων και του πλούσιου χρώματος με την πρώτη εφαρμογή, αποτέλεσμα ανέπαφο για 12 ώρες, δεν ξέρω, θα το τσεκάρω και θα σας πω εντυπώσεις στην περιγραφή. Και είναι εμπλουτισμένη με τονωτικά ηφαιστειακά ιχνοστοιχεία και αυτή και ένα σύμπλεγμα πεπτιδίων και βιταμινών για να δυναμώνει, να θρέφει και να περιποιείται τις βλεφαρίδες. Λοιπόν, έχω κάνει την πρώτη στρώση, πάω στη δεύτερη τώρα και δεν δηλώνω εντυπωσιασμένη από τη συγκεκριμένη μάσκαρα. Ωστόσο, σε καμπυλότητα τα πάει καλά, δεν είναι μια καμπυλότητα στις βλεφαρίδες μου, αλλά δεν μου δίνει ωραίο διαχωρισμό. Εμένα μου αρέσει να ξεχωρίζουν και όχι να κολλάνε μεταξύ τους και βρίσκω ότι αυτό το βουρτσάκι μου τις κολλάει περισσότερο από όσο μου αρέσει εμένα, τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω, θα μου πείτε κι εσείς βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα. Okay, και πάμε τώρα να διαλέξουμε και ένα χρώμα για τα χείλη. Έχω 4 αποχρώσεις εδώ από τα Morello Matte Lasting Lip Fluids. Θα τα σφατσάρω και αυτά για να τα δείτε. Ωστόσο νομίζω ότι έχω αποφασίσει ήδη και θα χρησιμοποιήσω το Blueberry Popsicle. Πολύ Blueberry έχει παίξει σήμερα. Και θα το βάλω στα χείλη μου. Α, να κάνω ένα περίγραμμα πρώτα θα έλεγα. Και πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε το συγκεκριμένο liquid lipstick. Μ' αρέσει το applicateur, είναι τέτοιο το σχήμα του που αγκαλιάζει εδώ τα χείλη. Για να δούμε αν και η εφαρμογή είναι εύκολη. Όντως βοηθάει παιδιά αυτό το σχήμα. Αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία την καμπύλη των χελιών. Και όπως βλέπετε το χρώμα είναι υπέρ έντονο με το πρώτο πέρασμα. Διαβάζω ότι έχει και έλαιο από βύσσινο, λέει, για να ενυδατώνει τα χείλη μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ομολογώ ότι το νιώθω πάρα πολύ άνετο στα χείλη τώρα, θα σας πω και σε λίγο που θα στεγνώσει, αλλά έχει μια πολύ ωραία βελούδινη αίσθηση την ώρα που το βάζεις και μου αρέσει που δεν χρειάζεται να το προσπαθήσω πολύ για να πετύχω το απόλυτο χρώμα. Και μου αρέσει και αυτή η απόχρωση, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το μακιγιάζ που κάναμε στα μάτια, εσείς τι λέτε. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα στο σημερινό παστέλ μακιγιάζ και σας υποσχέθηκα ότι θα σουατσάρω τα liquid lipsticks. Αυτά είναι λοιπόν, αυτές είναι οι 4 αποχρώσεις που έχω στα χέρια μου. Θα ξεκινήσω από την πάνω-πάνω που είναι η Cranberry Sorbet, το νούμερο 27. Στη συνέχεια έχουμε το Poppy Red που είναι το 52, το Blueberry Popsicle που φοράω και στα χείλη μου και είναι το 72 και το Pink Lemonade που είναι το 41, το οποίο νομίζω θα είναι συγκλονιστικό μόλις αρχίσουμε και αποκτάμε λίγο μαύρισμα καλοκαιρινό. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ όπως πάντα πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο, περιμένω τα σχόλιά σας και τις εντυπώσεις σας, θέλω να μου πείτε ποιο από όλα αυτά τα προϊόντα σας έκλεψε την καρδιά. Εγώ αν πρέπει να διαλέξω κάποιο αγαπημένο, σίγουρα θα είναι τα liquid lipsticks, αλλά και τα μηχανικά μολύβια, νομίζω ότι έχουν και καταπληκτικά χρώματα και πάρα πολύ ωραία απόδοση και είναι και ευκολόχρηστα. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ, μην ξεχάσετε αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας και θα σας δω στο επόμενο. Bye-bye.